τείχη και χωρί Κρήτης, χιλιάδες μίλια μακριά από το νησί, πλημμυρίζουν τις εκδηλώσεις στο Johannesburg για την επέτειο του Όχι. Από τον πρωτοχορευτή που με καμάρι συνοδεύει την τάμα του στο χορό και προκαλεί αισθήματα συγκίνησης, μέχρι και τον τελευταίο επισκέπτη που χειροκροτεί, οι εκδηλώσεις και φέτος είχαν αέρα Κρήτης, όσο και αν η εικόνα έρχεται από μακριά. Το αγόρι με την αφρικανική όψη και τη λεβεντιά κριτικού κερδίζει τις εντυπώσεις. Ο χορός του ζωηρός και επιβλητικός, όπως ορίζει η κριτική παράδοση για τους άντρες πρωτοχορευτές, που είτε βρίσκονται στο νησί είτε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, γνωρίζουν πολύ καλά, ακολουθώντας το ρυθμό και τα βήματα, πώς είναι να πατάς στην Κρήτη και τα ζάλα σου να γίνονται ένα με τους ρυθμούς του τόπου που γέννησε το Δία, τους Κουρίτες, τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα, τον Κορνάρο, τον Καζαντζάκη, τον Θεοτοκόπουλο και τον Βενιζέλο. Μικροί και μεγαλύτεροι μαθητές επιπλέον, με πλακάτ και μπαλόνια στα χέρια, μετέφεραν μηνύματα ειρήνης και αγάπης, συνδέοντας την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με την ανάγκη για παγκόσμια ειρήνη. Η επέτειος του Όχι είχε χορούς από την Κρήτη και όλη την Ελλάδα και στη Μελβούρνη. Μαθητές σχολείων συμμετείχαν και φέτος στις εκδηλώσεις τιμής του Όχι, που είπε με θάρρος ο ελληνικός λαός, διαμορφώνοντας μία από τις πιο ένδοξες ιστορικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. Στη Νέα Υόρκη και φέτος, η καρδιά της Ελλάδας χτύπησε στη φημισμένη Πέμπτη Λεωφόρο, όπου πραγματοποιήθηκε παρέλαση, με τους ομογενείς να χειροκροτούν τους ευζώνους και μαζί να ζουν έστω και για λίγο στην καρδιά της Αμερικής στιγμές που ο ελληνισμός τους φέρνει κοντύτερα, όσο μακριά κι αν βρίσκονται.